Καλησπέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη και πάλι εμείς συναντηθήκαμε για να μιλήσουμε για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Με λένε Όλγα Παγκαδάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία Skyward Community και έχω επίπεδο expert σε αυτή την εταιρεία. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες αριστερά που είμαι με τον δημιουργό της τεχνολογίας Skyway, με τον Ανατόλη Ιουνίτσκι, και βρίσκομαι μέσα στο Unibus. Και δεξιά, στο σταθμό υπεργρήγορο Unibus, που πάει με ταχύτητα 500 χιλιόμετρα την ώρα, πάλι στο Τέχνοπαρκ, Εκοτεχνοπαρκ της Λευκορωσίας. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαστε με συνεργάτες από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Βρισκόμαστε πάλι στο Εκοτεχνοπαρκ της Λευκορωσίας και κάτω δεξιά εδώ και Ανατόλη Ιουνίτσκι που μας χαιρετάει. Κάτω δεξιά. Εντάξει, προχωράμε τώρα στο θέμα μας, γιατί και ήδη έχουμε αργήσει. Λοιπόν, σήμερα εμείς έχουμε θέμα για δικτύωση, δηλαδή θα μιλήσουμε για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Και κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου, στο δικτυακό μάρκετινγκ, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο στόχος. Πρέπει να καταλάβουμε τι θέλω να πετύχω. Αν θέλω να αποκτήσω μια μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στην εφεύρεση συνεργατών που είναι τόσο αφοσιωμένοι όσο και εγώ. Και επίσης και αυτοί θέλουν να επιτύχουν στο στόχο τους. Όταν εγγραφώ νέους συνεργάτες στο δίκτυό μου, πρέπει να τους εξηγώ τι θα τους διδάξω. Κάθε σπόνσορος πρέπει να καταλάβει τα 7 σημαντικά πράγματα που οδηγούν στην επιτυχία. Το πρώτο είναι προσδιορισμός στόχων. Το δεύτερο είναι λίστα επαφών. Τρίτο, προγραμματισμός χρόνο. Τέταρτο, πρόσκληση σε συνάντηση. Πέμπτο, παρουσίαση. Έξι, συνοδεία. Και εφτά, αντιμετωπίσεις αντιρρήσεων. Ας δούμε πιο λεπτομέρεια κάθε καθήκοντα το σπόνσορα. Θέστε στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART με ελληνική γλώσσα σημαίνει έξυπνος. Και κάθε γράμμα σε αυτή τη λέξη έχει κάποια σημασία. Το γράμμα E σημαίνει συγκεκριμένος. Ο στόχος μας που κάνουμε εμείς στόχο πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Ας να σκεφτόμαστε κάτι, να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Δηλαδή, καταρχήν, γιατί μας χρειάζεται στόχο. Επειδή η εργασία μας δεν είναι κάτι που μας κυνηγάει, δεν είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό, όπως είναι σε άλλη εργασία, ότι είστε υποχρεωτικά, σηκωνόσαστε 7 η ώρα το πρωί και πάτε στη δουλειά. Εδώ εμείς κάνουμε σε ελεύθερο χρόνο, όποτε θέλουμε και όποτε μας θελήσει, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα στόχο ή αλλιώς ένα καροτάκι μπροστά μας, που σε ποιο να τρέχουμε, ναι, όπως το γαϊδουράκι κρεμάνε το καροτάκι μπροστά, εμείς να κρεμάσουμε μπροστά μας ένα στόχο. Έτσι. Και ένα καροτάκι από πίσω που να μας πρόχνει, και γι' αυτό να το πω. Έτσι. Λοιπόν, ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Να πούμε, έχω στόχο
Θέλω ένα καινούριο σπίτι. Ναι. Στη παραλία, με πισίνα ή κάτι άλλο. Εσείς μπορείτε να έχετε κάποιο άλλο στόχο. Εγώ το πήρα για παράδειγμα. Το γράμμα M σημαίνει να είναι μετρήσιμος, δηλαδή με μετρήσιμες παράμετρους. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο θα έχει αξία αυτό το σπίτι. Ανοίγουμε στο υπολογιστή αγγελίες, ψάχνουμε, διαλέγουμε το σπίτι. Μπορείτε να κάνετε και φωτογραφία να βάλετε μπροστά, ό,τι θέλετε περίπου κάτι τέτοιο σπίτι. Περίπου βλέπετε τιμές, να γράψετε και ότι πρέπει να μαζέψω τόσα λεφτά. Ναι. Το σπίτι μου στοιχίζει περίπου 100.000. Έτσι, ναι, δεν είναι πολύ ακριβό. Μπορεί και να είναι 200.000. Δεν ξέρω τι σπίτι θα θέλετε. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός. Θέστε στο εαυτό σας στόχους που είναι ρεαλιστικό εφικτός για εσάς και όχι αφηρημένος και όχι δύσκολος να πραγματοποιηθεί. Το σκεφτόμαστε. Εγώ να καταφέρω να κάνω αυτό, γιατί και όχι. Το στόχος είναι 100.000, δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο στόχος για το business που κάνουμε εμείς. Το γράμμα R σημαίνει να είναι πραγματικός, απαραίτητος για να ταιριάζει με αποστολή μας. Το σκεφτόμαστε. Αυτό το σπίτι σίγουρα μου χρειάζεται. Το θέλω σίγουρα, μήπως δεν το θέλω. Μήπως έχω κάτι άλλο που θέλω. Μήπως θέλω να πάω κάπου ταξίδι. Ή μήπως θέλω κάποια ποσά λεφτά για να σπουδάζω το παιδί μου ή κάτι άλλο. Δηλαδή σκεφτείτε να είναι για σας πραγματικός ο στόχος. Και το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα. Δηλαδή να πρέπει να περιορίζουμε χρονικά το στόχο. Σε ποιο περίοδο, χρονικό περίοδο, να το φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Αυτό πιστεύω κατανοητό, ναι, τι σημαίνει λέξη smart. Καθορίστε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Τι σημαίνει αυτό, αφού το κάναμε εμείς αξιολόγηση το στόχο μας, αξία του στόχου μας, πρέπει περίπου να μετρήσουμε πότε να φτάσουμε, να κάνουμε ένα χρονικό περίοδο, σε πόσα χρόνια. Να σκεφτείτε και εσείς για προηγούμενα, περίπου σε 5 χρόνια, ναι, το κάνουμε περίπου στόχο, θα πάρω τέτοιο σπίτι σε 5 χρόνια. Να σκεφτείτε στην αρχή για τελευταία 5 χρόνια, πόσα έχετε βγάλει λεφτά. Θα είναι πραγματικό να σκεφτείτε αυτό, ναι. Και να καταλάβετε ότι για να κάνετε αυτό πρέπει να κάνετε κινήσεις, ναι, αυτά που δεν έχετε κάνει πριν. Δηλαδή για να κάνετε να βγάλετε τόσο όσο δεν είχατε κάνει πριν, πρέπει να κάνετε και κινήσεις αυτές που δεν έχετε κάνει πριν. Γι' αυτό κάνουμε πρόγραμμα τι πρέπει να κάνετε, που πρέπει να φτάσετε σε 1 μήνα, που πρέπει να φτάσετε σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, έτσι, για να προχωρήσουμε, να φτάσουμε σε 5 χρόνια το στόχο, αυτό που το περίπου βρήκα εγώ, το σπίτι. Έτσι, εσείς μπορείτε να έχετε πιο μικρό στόχο και μπορείτε να φτάσετε σε 1 χρόνο. Ο καθένας έχει δικά του θέληση. Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για τους στόχους σας. Αυτό είναι όπως σας είχα πει, αυτό θα είναι σαν ένα καροτάκι από πίσω. Δηλαδή, καροτάκι από μπροστά είναι ο στόχος μας, να μας τραβήξει να πάμε προς αυτό το παρατάκι και από πίσω, δηλαδή, να μας κλωτσάει κάτι από πίσω, αυτό που όταν θα πούμε σε γνωστούς μας και συγγενείς μας για αυτά που θέλουμε, εμείς θα έχουμε ντροπή αν δεν θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το στόχο, επειδή να σκεφτόμαστε ότι να με κοροϊδεύουν, να μου πούνε γιατί ότι εγώ δεν κατάφερα, δεν είμαι άξιος και αυτά κλπ. Δηλαδή, κάτι ένα που να μας πρόξει. Να μας πρόχνει, να βοηθάει. Δηλαδή αυτή η ντροπή να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Γιατί πιστέψτε μου, όλοι εμείς ανάβουμε, λέμε ναι, θέλω και αυτά και τέτοια κάνουμε. Και αν δεν έχει κάτι που να σας πρόχνει, αν δεν έχει δίπλα άνθρωπο, συνεργάτη που να επικοινωνεί μαζί σου και αυτά, τότε γρήγορα ο άνθρωπος σβήνει. Γι' αυτό πολύ βασικά
να έχουμε και στόχους και κάτι που να μας σπρώχνει από πίσω. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους σας. Το καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει όνειρο. Ναι. Όνειρο αυτό που θέλω, εγώ σκέφτομαι πολλά χρόνια και απλά σκέφτομαι. Και το στόχο, ο στόχος αυτό που είπαμε, το ίδιο όνειρο, απλά κάνουμε πρόγραμμα και κάνουμε τα βασικότερα βήματα προς αυτό το στόχο. Ήταν, το κάναμε το όνειρό μας στόχο, κάναμε πρόγραμμα και γράψαμε τα βήματα και προχωράμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Στο πρώτο μήνα πρέπει να φτάσουμε να κλείσουμε επίπεδο leader. Δεν είναι δύσκολα. Να κοιτάξετε στο πρόγραμμα, είναι και 3-4 άτομα αρκεί και τέλος πάντων είναι πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να φτάσετε στο πρώτο μήνα. Και βάζουμε στόχο να φτάσουμε στο δεύτερο μήνα, στο επίπεδο master. Και αυτό δεν είναι δύσκολα, απλά οι πιο ένεργους συνεργάτες που έχετε βρει από αυτή τη ομάδα που έχετε βρει, θα βοηθήσετε να φτάσουν στο επίπεδο leader. Αυτά. Δηλαδή, πρέπει να προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα, να δουλεύουμε κάθε μέρα, αυτό είναι το βασικότερο πράγμα, για να μην κρυώσουμε, να μην αφήσουμε, να μην ξεχάσουμε το στόχο μας, για να προχωράμε συνέχεια. Το προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αν έχετε δίκτυο, στο δικτυακό marketing, καταλαβαίνετε, είναι το business, είναι, αν έχετε δίκτυο, έχετε ομάδα μεγάλη, τότε θα έχετε επιτυχία. Δηλαδή, πάντα συνέχεια να βοηθάτε στη πρώτη γραμμή σας, να φτάσουν και αυτοί στους στόχους τους. Και τότε θα έχετε μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο που πρέπει, τι πρέπει να κάνει κάθε leader, πρέπει να κάνει, να γράφει λίστα επαφών, γιατί είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Δηλαδή, σε κάθε business βάζουμε κάποια περιοριστικά στοιχεία. Στο business στη γη, ξέρετε, βάζουν πολλά χρήματα και πολλές φορές δεν αποτυχαίνει αυτό το business και χάνουν αυτά τα χρήματα ή μετά μένουν χρεωμένοι σε τράπεζες και πληρώνουν πάρα πολλά χρόνια. Στο δικτυακό marketing δεν χρειάζεται πολλές επενδύσεις. Απλά η μεγαλύτερη επένδυση είναι ονόματα, είναι λίστα επαφών. Όσο πιο μεγάλη λίστα επαφών θα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα το έχετε. Γι' αυτό πρέπει να γράφετε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζετε, να γράφετε βασικότερα στο τετράδιο, ναι, να αντιγράφετε από το τηλέφωνο, να αντιγράφετε από άλλα τετράδια που έχετε κάποτε γράψει, από το κατάλογο τηλεφωνικό παντού, όλους γράφετε μέσα στο τρέντιό σας και μη φιλτράρετε αυτά ονόματα, μην αποφασίσετε για αυτούς. Απλά γράφετε όλους στην αρχή. Και να μην κάνετε προβλέψεις και να μην κάνετε υποθέσεις για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό κατανοητό, έτσι. Να δίνετε τις κάρτες σας, να μαζεύετε τις κάρτες. Όταν πάτε σε διάφορες εκδηλώσεις, συναντήσεις, να αλλάζεστε με τους ανθρώπους, με τα στοιχεία σας, δηλαδή δίνετε την κάρτα σας, το παίρνετε αυτό νου και βάζετε τα στοιχεία του στο τετράδιό σας. Δηλαδή πρέπει να έχετε στόχο συνέχεια να μαζεύετε ονόματα, συνέχεια να μεγαλώνετε τη λίστα επαφών. Η επαγγελματική σας κάρτα, το πρόσωπό σας. Καταλαβαίνετε, όταν έχει άνθρωπος σοβαρό business, πρέπει να έχει και κάρτα με τα σύμβολο της εταιρείας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Δηλαδή, το δημιουργήσαμε τη λίστα και ξεκινάμε, μιλάμε με το καθένα ένας-ένας και μετά το γράφουμε στο υποψήφιο, στο υποψήφιο επενδυτή και υποψήφιο συνεργάτη. Μπορεί αυτοί μετά να αλλάζονται. Γιατί τους χωρίζουμε, γιατί με τους συνεργάτες δίνουμε περισσότερο χρόνο στους συνεργάτες, βοηθάμε τους να φέρνουν κόσμο και να δουλεύουμε και με τους ανθρώπους τους
και σε επενδυτές απλά δίνουμε πληροφορίες. Έχουμε εμείς 4 chat, 2, 3 chat σε ελληνική γλώσσα και 2 στα ρώσικα, 5 chat. Skype, Viber και πώς το λένε, Messenger, που μπορείτε να βάζετε ανθρώπους, συνεργάτες σας, που βάζω εγώ τα νέα. Επίσης, έχουμε και παρουσίαση που πρέπει να έρχεστε και εσείς και οι συνεργάτες σας και webinar για δικτύωση. Θα το πούμε αυτό πάλι μετά. Αν το κάνετε συνέχεια σταθερά και το δείχνετε εσείς ότι συνεργάτες σας, ότι και εσείς δουλεύετε και βοηθάτε και σε αυτούς, τότε θα έχετε καλό business. Μη σπαταλάτε τον χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Όποιος δεν θέλει, το αφήνετε και πάτε, ψάχνετε συνέχεια ανθρώπους που επιθυμούν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην απόψη του. Να πείτε το ίδιο αριθμό, ένας βλέπει σαν 9, άλλος σαν 6. Όταν βλέπετε άνθρωπο που δεν το θέλει, αρνείται, όμως μπορείτε πάλι να το χρησιμοποιήσετε για να πάρετε κάποιους ανθρώπους, κάποιους, για να μεγαλώσετε τη λίστα επαφών σας. Δηλαδή λέτε, κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίσετε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Ή τώρα ή στο μέλλον. Έτσι, δώστε μου τα ονόματα και αυτοί να σας πούνε ευχαριστώ μετά. Έτσι μεγαλώνουμε πάλι τη λίστα μας. Αυτό έργο δεν είναι για όλους. Κάποιος θα αρνηθεί και κάποιος θα έρθει μαζί σας. Εμείς απλά από τη λίστα συνέχεια ψάχνουμε ανθρώπους που θα είναι μαζί μας. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Αν έχετε δίπλα σας κάποιους ανθρώπους που σας συμπαθεί, σίγουρα θα έχει και αυτός κάποιους φίλους που μπορεί να φιλήσουν και αυτοί να έχουν εισόδημα ή στο μέλλον ή μήπως και τώρα και να γίνουν συνεργάτες. Γι' αυτό θα ρωτάτε και γνωστούς σας που σας συμπαθούν. Όποιοι συμπαθούν. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό. Δείξτε το αυτό. Αν ο άνθρωπος έχει σκέψη να κάνει, να γίνει συνεργάτης, θα τον, να τον βοηθήσετε και να το κάνετε μαζί του λίστα επαφών, να κάνετε πρώτα τηλεφωνήματα για αυτόν, να κάνετε συναντήσεις, δηλαδή το δείχνουμε όλα και βοηθάμε να φτάσει στα πρώτα επίπεδα. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Παρουσίαση, εγγραφή. Παρουσίαση κάνουμε εμείς στο webinar, δηλαδή μετά μένει μόνο εγγραφή. Προπονηθείτε με το συγγενείς. Ξεκινήστε να κάνετε παρουσίαση στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Παρόλο που ξέρετε ότι οι συγγενείς σας δεν να θέλουν, αλλά να σας βοηθήσουν να κάνετε προπόνηση και να το ζητήσετε απλά να σας πούνε κάποια κριτική, να κάνουν πώς το μιλάτε, εσείς κάπου να σας διορθώνουν. Αυτά μπορείτε να ζητήσετε απλά άκουσέ με και να με διορθώνεις πώς μιλάω εγώ. Έτσι, θα κάνετε προπόνηση. Το τρίτο που πρέπει να ξέρει να κάνει ο σπόνσορας είναι προγραμματισμός χρόνου. Κάθε businessman πρέπει να κάνει προγραμματισμός χρόνου για να προλαβαίνει να κάνει όλα. Αν δεν το κάνει, τότε αφήνει, λέει θα κάνω άλλη φορά. Όχι, πρέπει να το κάνουμε και καλύτερα στο τέλος της εβδομάδας, να κάνουμε για επόμενη εβδομάδα και να αφήνουμε και το χρόνο για την οικογένεια, να αφήνουμε χρόνο για την, αν έχετε και άλλη εργασία, για την εργασία σας και, και βέβαια να έχετε χρόνο για δική σας λίστα επαφών, για δική σας και για λίστα επαφών συνεργάτες, να τους βοηθάτε σε αυτούς συνεργάτες που ξεκινάνε, μόλις ξεκινάνε.
Πολύ βασικό πράγμα να εργάζεστε συστηματικά. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αν θα κάνετε μέρα παραμέρα, δηλαδή σαν να κάνετε κάθε φορά από την αρχή, πρέπει να κάνουμε συστηματικά κάθε μέρα. Βήμα, 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 μόνο τότε θα προχωρήσετε μπροστά. Αλλιώς θα είστε στο ίδιο σημείο. Αν το κάνετε μία μέρα δουλεύετε, 2 μέρες δεν δουλεύετε και αυτό, θα είστε πάντα στο ίδιο σημείο και δεν θα προχωρήσετε. Αυτό πολύ βασικό. Στο τέταρτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει sponsors είναι να ξέρει να κάνει πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι η σημαντικότητα της και η σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Είναι πολύ σημαντικό πώς θα μιλήσετε την πρώτη φορά, πώς τι affinity εσείς στο άνθρωπο, πώς να μιλάτε και αυτά. Δηλαδή, να θέλει αυτός να συνεργαστεί σας ή δεν θα θέλει. Είναι πρώτη επαφή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να δημιουργήσει θετική εντύπωση στην ομιλία. Η κλίση είναι μια αρχή, δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Ένα σενάριο σαν ένα πλάνο, τι πρέπει να πούμε, πώς να κάποια σημειώματα για την εταιρεία που μπορείτε να ξεχάσετε. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Να απαντάτε στις ερωτήσεις που μιλάει ο άνθρωπος, να κάνετε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτόν και να το απαντάτε. Δηλαδή να κάνετε να υποστηρίξετε, όχι αυτός μπορεί να θέλει να ακούσει άλλα και εσείς το λέτε συνεχώς απλά που σκέφτεστε. Δηλαδή πρέπει να γίνει υποστήριξη. Όταν παίρνετε τηλέφωνο πρέπει να αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας. Πρέπει να ρωτάτε τη γνώμη τους για την εταιρεία. Περισσότερα να ακούτε. Και βασικό πράγμα, θα χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η θετική ενέργεια μεταδίδεται. Παρόλο που ο συνομιλητής δεν σας ακούει στο τηλέφωνο, όχι, δεν σας βλέπει, συγγνώμη, δεν σας βλέπει, αλλά νιώθει από τη φωνή, ακούει το χαμό, τη φωνή σας είναι ότι είστε χαρούμενος άνθρωπος, ότι μιλάτε με καλή προαίρεση αυτό, νιώθει ο άνθρωπος. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορείτε να τον προτείνετε, απλά να στέλνετε κάποιες πληροφορίες. Μπορείτε να το ρωτήσετε αν θέλει να μπει μέσα στο chat για να βλέπει πληροφορίες ή να το στέλνετε προσωπικά. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Ναι. Να ρωτήσετε να σημειώνετε τα προσωπικά του στοιχεία όταν μιλάτε και να σκεφτείτε πώς θα είστε εσείς στη θέση αυτόν τον άνθρωπο. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Πάντα να λέτε για αυτόν, τι καλό μπορεί να δώσει η εταιρεία σε αυτόν. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε του ευχαριστώ. Πρέπει να είμαστε πάντα κύριοι. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιολόγιο, ένα στυλ. Αυτό θα έρχεται με την προπόνηση σιγά σιγά. Ακούστε το άτομο μέχρι το τέλος, μην τον διακόπτετε. Να θυμάστε ότι όλοι οι άνθρωποι αγαπούν περισσότερα να μιλάνε παρά να ακούνε. Γι' αυτό να αφήνετε να μιλήσουν. Έτσι και αλλιώς δεν χρειάζεται να δίνετε πάρα πολλές πληροφορίες σε πρώτη συνάντηση. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι. Κάποιος θα πει όχι, κάποιος θα πει ναι. Εμείς να ψάχνουμε αυτούς όποιος θα είναι, θα αφηλήσει και θα έρθει
μαζί μας. Εντάξει, είπαμε εμείς λοιπόν ότι περισσότερα πρέπει να μιλάμε με ερωτήσεις. Ναι? Πες στη συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ανοιχτές ερωτήσεις είναι οποιασδήποτε ερωτήσεις σε όποιες μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος, ο συνομιλητής σας, έτσι όπως το θέλει. Ναι. Αυτές οι ερωτήσεις που εμείς προσωπιούμε, όταν θέλουμε να μιλήσουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτόν, περισσότερα στοιχεία, για να μας πει. Επίσης, αυτό το καιρό όταν μιλάει μπορούμε και να σκεφτούμε τι άλλο μπορείτε να τον ρωτήσετε, ναι. Τι άλλο να τον... Δηλαδή, αυτές οι ερωτήσεις που είναι ανοιχτές, που είναι για διαφορετικά θέματα. Διερευνητικές ερωτήσεις. Διερευνητικές για να καταλάβετε εσείς πώς το κατάλαβε εσάς, δηλαδή να μπουν πιο πολύ στο βάθος, ή το ρωτάμε και αυτά όταν μετά από την παρουσίαση. Πώς κατάλαβε την παρουσίαση. Έτσι, δηλαδή, για να κατανοήσουμε πόσο καλά ο άνθρωπος κατάλαβε το θέμα. Ερωτήσεις που κλείνει τη συζήτηση. Αυτά μπορεί να είναι και ερωτήσεις που τελειώνουν με απάντηση ναι. Θα έρθουμε τώρα και σε αυτούς. Ή συνήθως ερωτήσεις που κλείνει τη συζήτηση για να βοηθήσετε να κάνετε εγγραφή. Ναι. Να σας βοηθήσω, σας ενδιαφέρει να μπείτε και στο chat. Ναι. Για το chat ρωτάμε. Για να σας στέλνω πληροφορίες, ρωτάμε. Να σας βοηθήσω να κάνουμε εγγραφή για να βλέπετε, να βλέπετε τη νέα της εταιρείας. Ναι. Μπορούμε να ρωτήσουμε να δούμε τα πακέτα που σας συμφέρει, που σας ταιριάζει περισσότερα σε εσάς. Το πακέτο και με αυτό. Και πάντα στο τέλος της συζήτησης ή το ραντεβού, πάντοτε εμείς τελειώνουμε με το κλείσιμο επόμενο ραντεβού. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάζετε από το χαρτί. Αυτό φαίνεται, αυτό νομίζω κατανοητό, γιατί αν θα διαβάσετε από το χαρτί, δεν θα είναι φυσιολογικό, θα ακούσετε σαν ρομπότ. Δεν θα είναι ωραίο. Θα καταλάβει ο άλλος ότι διαβάζετε. Απλά θα σημειώνουμε κάποια πράγματα που μπορείτε να ξεχάσετε. Είπαμε να κάνετε ένα σενάριο. Στο πέμπτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει κάθε σπόνσορας, πρέπει να μάθει σιγά σιγά να κάνει παρουσίαση. Η αυτοποίθησή σας το κλειδί της επιτυχίας σας. Δηλαδή, μαθαίνετε, έχουμε όλα τα εργαλεία από την εταιρεία και σιγά σιγά αυτά διαβάζοντας μαθαίνετε και παρακολουθώντας τις παρουσίαση κάθε Τρίτη να ξέρετε πώς να το κάνετε γιατί κάπου που να χρειαστεί να κάνετε τη μόνη σας. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε το αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Έχουμε πάρα πολύ υλικό, έχουμε και σαν φυλάδια, σαν site, έχουμε landing πολλά που έχουν ελληνική γλώσσα, έχουμε και slide για webinar, είναι πάρα πολλά, αρκετό μεγάλο υλικό που δίνει η εταιρεία για εργασία. Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Επίσης, έχουμε δυνατότητα να εκτυπώνουμε διάφορα στυλούς, τσάντες, μαγνητάκια, κάρτες, ημερολόγια και αυτό μπορούμε να εκτυπώσουμε. Η διάρκεια της παρουσίασης.
η μικρή παρουσίαση διαρκεί 15 λεπτά και η μεγάλη 45 λεπτά. Δεν συνιστώ όμως να κάνει την πρώτη παρουσίαση 45 λεπτά, είναι μεγάλη. Αυτό μπορείτε να κάνετε στη δεύτερη συνάντηση. Η πρώτη συνάντηση πρέπει να είναι πολύ λίγα πράγματα, τα βασικά, για να μην υπερφορτώνετε τον άνθρωπο, γιατί έτσι και αλλιώς θα το ξεχάσει περισσότερα από μισά. Και μεγάλη παρουσίαση που κάνουμε εμείς κάθε Τρίτη, γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Οπότε εκεί μπορείτε να καλέσετε και να ακούει. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον του κολλησμένου σας και για τα όνειρά του. Όπως εσείς στην αρχή ψάχνατε το όνειρο δικό σας για να κάνετε το στόχο, έτσι να μάθουμε και το όνειρο του αλλονού, έτσι πιο εύκολα να τον φέρετε σε αυτό ότι μπορεί να επιτύχει το όνειρό του με την εταιρεία μας. Δηλαδή, σημειώνετε εκεί που κάνατε λίστα επαφών, σημειώνετε το όνειρο, σημειώνετε μπορείτε να και προσωπικά του κάποια στοιχεία που εργάζεται, τι έχει κάνει στο παρελθόν. Όλα αυτά σημειώνεται μέσα στη λίστα επαφών. Και όταν ξέρουμε, όπως είπα, το όνειρο του άνθρωπου, το φέρνουμε τις επιφημίες του σε αυτό το όνειρο, ότι με την εταιρεία μας, αυτός θα μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρο. Και βοηθάμε να κάνουμε στόχο, έτσι. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, όταν πάτε για κάποια συνάντηση, πρέπει να είστε κύριος ή κυρία, να μην κάτι ξεκολλάει το μάτι αυτός που ακούει όταν σας βλέπει να συγκεντρώνετε στην εταιρεία, να μην συγκεντρώνετε σε αυτό που φοράτε, αν και δεν είστε, όπως εδώ, άνθρωπος με σορτσάκι, ναι, πώς μπορεί ο ακροατής να τον ακούει αφού συνέχεια να κοιτάει τα σορτσάκια του και τα πόδια του, ναι. Δεν είναι σοβαρό, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως κάναμε και σενάριο της τηλεφωνικής συνομιλίας, έτσι και της επαγγελματικής συνάντησης. Να σκεφτείτε στο σπίτι πώς να πάτε στη συνάντηση, τι να πείτε, πώς να μιλήσετε. Δηλαδή, σκεφτόμαστε αυτό, κάνουμε πλάνο και προχωράμε. Σας είπα, έχουμε και βοηθητικά slide στο back office, το κάθε συνεργάτη. Κάντε σύγκριση την εταιρεία μας, τη μεταφορικό μας όχημα με τα άλλα είδους μεταφοράς. Έχουμε συγκρίσει σαν οικολογικό, γρήγορο και οικονομικό. Έτσι, σε αυτά τα όλες συγκρίσεις έχουμε και στη παρουσίαση σας δείχνουν αυτά. Επίσης, μπορείτε να κάνετε και σύγκριση όχι μόνο κύριος μεταφοράς, αλλά και την εταιρεία μας σαν δικτυακή εταιρεία. Ναι, να σας πω παράδειγμα, αυτό ξέρετε σε ποιον κάνουμε, δεν είναι σε όλους. Αν μαθαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο δικτυακό marketing και μπορεί να γίνει συνεργάτης, αλλά συνήθως όποιος έχει δικιά του εταιρεία δεν θέλει να κάνει κάπου και αλλού, τι πρέπει, μπορούμε να κάνουμε. Ρωτήστε τον στην εταιρεία του τι θέση αυτός νομίζει ότι πιάνει. Δηλαδή, πού βρίσκεται αυτός. Είναι ιδιοκτήτης, είναι πολιτής, είναι αυτό. Γιατί συνήθως ξέρετε όλοι, όποιος είναι στον δικτυακό, νομίζουν ότι αυτοί δεν είναι πολιτές. Αυτοί λένε ότι είμαι επαγγελματίες. Εγώ κάνω business και business δουλεύει για μένα. Δηλαδή, δουλεύω μόνο στην αρχή, μετά δουλεύει business για μένα. Δεν είναι έτσι, γιατί περίπου, αν είναι κάποιο δικτυακή εταιρεία με προϊόν,
όσο κάνει πωλήσεις ομάδα του και αυτός, τόσο αυτός έχει εισόδημα, έτσι. Μόλις να σταματήσει να αφήσει αυτός δουλειά, δηλαδή να παρατήσει να φύγει για ένα-δυο μήνες, ή θα πέσει όγκος, θα πέσει ο μισθός του ή μπορεί να σβήσει και τελείως. Στην εταιρεία μας είναι διαφορετικά. Είμαστε ιδιοκτήτες. Εμείς έχουμε μερίδια της εταιρείας. Δηλαδή, ο καθένας από μας έχει κάποιο κομμάτι της εταιρείας. Και ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε πολιτές. Ναι, όπως και σε όλα τα δικτυακά. Αλλά σε μερικά χρόνια, και δεν είναι μακριά, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, δηλαδή σαν φεύγουμε στη σύνταξη και απλά θα πέσει, σε εμάς θα πέφτουν εισοδήματα από τα μερίδια που έχουμε. Ναι. Η εταιρεία θα δουλεύει για εμάς όλη τη ζωή μας και πολύ βασικό σημείο θα μεταδίνουμε αυτά στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και σε οποιονδήποτε θέλουμε. Σε καμία εταιρεία δεν γίνεται αυτό, σε καμία δικτυακή. Αυτή όμως, αυτή είναι φοβερή σύγκριση, αλλά μόνο για τους ανθρώπους που ασχολούνταν με δικτυακό marketing. Αν άνθρωπος δεν ξέρει για δικτυακό, δεν χρειάζεται αυτή τη σύγκριση, να το κάνει τη σύγκριση μόνο σαν είδος μεταφοράς, ναι, για να καταλάβει ότι το μεταφορά μας Skyway είναι πολύ χρήσιμη αυτή τη στιγμή στη πλανήτη, γιατί έχουμε πάντο πρόβλημα στον δρόμο, σε κίνηση, προβλήματα σε οικολογία, πάντο έχει καυσαέριο και τώρα ξεκινάνε αυτό το θέμα για να έρθουμε σιγά σιγά σε ηλεκτρικά οχήματα. Και επίσης είναι οικονομικό στο σέρβις και οικονομικό σε χρήση. Και για μας, όπως το λένε, πιλάτες που θα πηγαίνουμε. Έτσι. Πολύ συμφέρει. Αυτό πρέπει να μεταδίνουμε για να καταλάβει ο άνθρωπος, αφού είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή και αυτό το καιρό, τότε θα έχουμε πολλές παραγγελίες στην εταιρεία μας. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Αυτό είχα πει ότι αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αυτό προς το τέλος, γιατί έχουν βρει ψυχολόγοι όταν ο άνθρωπος πολλές φορές λέει ναι, γίνεται πιο φυτικός προς εσάς, πιο χαλαρός, δηλαδή και συμφωνεί μετά με όλα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Όταν λέμε περίπου, κάνουμε ερώτηση αφού θα είναι απάντηση 95% ναι, ναι. Σου άρεσε η εταιρεία. Ναι, ναι. Το πιστεύεις ότι θα προχωρήσουμε μπροστά, το βλέπεις το μέλλον της. Θα ήθελες και εσύ να πηγαίνεις να κάνεις βόλτα, θα ήθελες να είναι στη χώρα μας. Δηλαδή, πόσες μπορεί να είναι ερωτήσεις με απάντηση ναι. Τουλάχιστον πρέπει να είναι αυτές 7 ερωτήσεις περίπου για να γίνει άνθρωπος φοιτικός, έτσι. Και μετά στο τέλος το λέμε, θα κάνουμε και τώρα εγγραφή, να επιλέξουμε και τώρα πακέτο, για πού σε συμφέρει. Και δηλαδή και σε όλα αυτά, όταν ο άνθρωπος λέει ναι, 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 και εκεί θα συμφωνήσει. Αυτά έχουν βρει ψυχολόγοι, όταν 7 φορές λέει ο άνθρωπος, μετά συμφωνεί σε όλα. Γι' αυτό και αυτοί που είναι επαγγελματίες, πολιτές επαγγελματίες, χρησιμοποιούν πολύ αυτό το μέθοδο. Επίσης, έχει και άλλο ένα πολύ καλό μέθοδο, που λέγεται η τεχνική του Βιμιανίν Φραγκλίνο. Πάρα πολύ καλό μέθοδο, όταν αν είστε σε κανονική συνάντηση, όχι στο τηλέφωνο, μπορείτε να έχετε δύο χαρτιά και το λέτε. Αυτό βλέπετε όταν ο άνθρωπος κάτι σκέφτεται, κάτι τον ποδίζει, φοβάται λίγο, έχει φόβο. Περισσότεροι έτσι είμαστε. Γράψε μου εδώ στο χαρτί όλα τα αρνητικά που βλέπεις εσύ στην εταιρεία. Ναι, το γράφει, αυτός τον δίνεται ένα χαρτί και να γράφει. Εγώ θα γράφω
όλα τα πλεονέκτημα της εταιρείας, έτσι, και γράφετε εσείς τα πλεονέκτημα. Πρέπει να είστε όμως προετοιμασμένοι στο σπίτι να σκεφτείτε πλεονεκτήματα της εταιρείας, τουλάχιστον 15 πλεονέκτημα. Αν θα γράψει αυτός 5-6, να έχετε τουλάχιστον 2-3 φορές περισσότερα, γιατί όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα είναι ζυγαριά. Και όταν είναι 2-3 φορές περισσότερα, όχι για ένα-δύο παράγραφο περισσότερα, τότε η ζυγαριά πάει πάρα πολύ προς τη μεριά του φοιτικού, δηλαδή της εταιρείας, το πλεονεκτήματα της εταιρείας και ο άλλος βλέπει, εντάξει, λέει, εδώ είναι τρία πράγματα που αρνητικά, πόσο είναι φυτικά. Είναι δηλαδή πολύ περισσότερα. Πρέπει να ρισκάρω, πρέπει να προχωρήσω. Δηλαδή αυτό βοηθάει να πάρει σωστή απόφαση ο άνθρωπος που μιλάτε. Και να προσπαθείτε πάντα να το κάνετε όλα γρήγορα. Μην τον αφήνετε να σκέφτεται 2-3 μέρες. Έτσι έχω και εγώ από την προκτική μου, με όποιον κάνω πιο γρήγορα ή τουλάχιστον την άλλη μέρα πάλι, την άλλη μέρα πάλι, τότε τον γρήγορα φέρνω στην πληρωμή και στην απόφαση. Αν άλλος εγώ πρέπει να σκεφτώ, να περάσει μια εβδομάδα, μετά να μιλήσω με τη γυναίκα, μετά κρυώνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει παίρνουμε 1, 2, 3 άτομα και τον μιλάμε 2 μέρες, το αφαιρούμε σε αυτόν συνέχεια, μην τους αφήνουμε. Αυτό τώρα θα έχει και πιο πέρα με τα slide, ότι να μην αφήνει να κρυώσει ο πελάτης. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και προοπτικές στις επενδύσεις στον έργο μας. Τονίστε αυτά που βλέπετε εσείς, πώς το βλέπετε εσείς την εταιρεία και γενικώς ό,τι ξέρει η εταιρεία και το δικό σας. Πώς το βλέπετε εσείς την εταιρεία. Και αυτό θα δώσει φάρος στο συνομιλητή σας. Πάντα να έχετε φυτικά συναισθήματα και ενέργεια. Όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε ήλιο, αγαπάνε ζεστασιά, αγαπάνε ανθρώπους που χαμογελάνε και ανθρώπους που βοηθάνε και είναι ανοιχτές ανθρώπους που πάντα θα είναι έτοιμοι να τους βοηθήσουν. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι η καλύτερη μεταφορά ή μεταφορικό, αλλά αν δεν ξέρετε να χρησιμοποιήσετε, δεν θα σας πάει πουθενά. Δηλαδή, η δικτύωση, ή όπως γράφει εδώ, duplication, είναι ένα εργαλείο που πρέπει να ξέρετε να χρησιμοποιείτε. Αν δεν ξέρετε να χρησιμοποιείτε, δεν ξέρετε αυτή τη να κάνετε τεχνική και δεν κάνετε κάθε μέρα και συνέχεια, δεν θα σας οδηγήσει πουθενά. Έτσι όπως και το αυτοκίνητο. Αν δεν θα κάνετε προπόνηση με το αυτοκίνητο να οδηγάτε κάθε μέρα και να πηγαίνει κάπου, δεν θα μάθετε να οδηγάτε. Έτσι πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου, γι' αυτό είναι πολύ βασικό να κάνετε τακτικά τις κινήσεις σας. Στο έκτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει σπόνσορας, αυτό είναι τα χαρούμενα, τα χρήματα, θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Όταν κάνουμε όλη τη δουλειά, στην αρχή, μετά σιγά σιγά θα έρχονται και χρήματα, ναι. Θα μαγνητίζονται ανθρώποι σε εσάς, θα έχετε μεγάλη ομάδα και θα χαρείτε εσείς μετά με τα χρήματα που έρχονται. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στον συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Γι' αυτό και σας έλεγα, πολύ σημαντικό να έχουμε λίστα επαφών στο τετράδιο, που να σημειώνουμε και πληροφορίες, τα ενδιαφέροντα του άνθρωπου, τα όνειρά του, δηλαδή όλα και όταν βλέπετε κάτι από την εταιρεία, γρήγορα τον στέλνετε τελικά ή παίρνετε τηλέφωνο, ότι αυτό που τον ενδιαφέρει, δηλαδή με τα ενδιαφέροντά του ή να το κάνετε κείμενα έτσι πρόσθετο
просто ενδιαφέροντά του. Να τον μιλήσετε. Ο ανάλυσιφος. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πιλάτες. Αν άνθρωπος βλέπετε ότι εσείς πάντα βοηθάτε, είστε πάντα στις γραμμές και αυτό, τότε λέει να φέρω και άλλους ανθρώπους και αυτός να μου βοηθήσει. Πιστεύω το, αυτό κατανοητό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθάμε στην ομάδα. Η στρατηγική και τακτική σας για επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από τους άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν θα ξέρετε να κάνετε, να βάλετε στόχο, ναι, να κάνουμε ένα καροτάκι μπροστά, ένα πίσω, να κάνουμε λίστα εγγραφών, επαφών, συγγνώμη, λίστα επαφών, να κάνουμε κάθε μέρα βήματα, προχωράμε κάθε μέρα, τότε θα είστε πολιτείς, επαγγελματίες, ναι, θα ξέρετε, θα γίνετε. Και θα είστε, θα σας ξεχωρίζουν από τους άλλους δικτυωτές και θα να θυμάστε πάντα οι άνθρωποι περισσότερα πάνε στην εταιρεία όχι, για το, όσο, όχι τόσο για προϊόν, πόσο είναι για το άτομο, ποιος τον καλεί. Πολλές φορές κάποιος καλεί στην εταιρεία και δεν δίνει σημασία ούτε καν να ανοίξεις, να κοιτάξεις αυτή την εταιρεία. Αν όμως να σε καλεί άνθρωπος που έχεις εμπιστοσύνη σε αυτόν, που τον αγαπάς, που τον αυτό, τότε να ανοίξεις, να κοιτάξεις και μήπως και να μπεις. Αυτό πολύ, πολύ βασικό και πρέπει να είστε ακριβώς τέτοιος σπόνσορας. Να είστε για να τραβεί τον άνθρωπο σε εσάς. Και μην αφήνετε το πελάτη να κρεώσει. Αυτό που σας είχα πει και πριν, όταν μιλάτε ή στέλνετε το άνθρωπο στην παρουσίαση, πρέπει να, να το κάνετε όλα να τελειώνετε στη πρώτη μέρα. Αν το κάνετε, βλέπετε, στη πρώτη μέρα, θα έχετε 70% επιτυχία. Αν θα πειράσει 4 μέρες, μόνο 23%. Και αν θα πειράσουν 10 μέρες, μόνο 7%. Δηλαδή, έχει κρυώσει ο πελάτης. Γι' αυτό, γιατί να είναι 7% και να μην είναι 70%. Αυτό όλα εξαρτάται από εμάς. Πόσο γρήγορα εμείς αντιδράμε, πόσο γρήγορα δουλεύουμε με τους ανθρώπους. Γι' αυτό η δεύτερη επαφή, κατευθείαν, άμεσα, την επόμενη μέρα, η ίδια μέρα, μετά από την παρουσίαση, έχει επιτυχία 90%. Το στείλατε άνθρωπο στην παρουσίαση, καλέστε τον τηλέφωνο. Κάντε, απαντήστε στις ερωτήσεις του, κατευθείαν στην ίδια μέρα, μην αφήνετε. Κατευθείαν μπορείτε να κάνετε εγγραφή, κατευθείαν να κάνετε πληρωμή. Μην στέλνετε στην παρουσίαση κατευθείαν 10 άτομα. Να στείλετε κάθε φορά, κάθε τρίτη, 2, 3, 4 άτομα, για να μπορείτε μετά να πάρετε τηλέφωνο. Κάποιος από αυτούς δεν θα μπει, περίπου συνήθως από τα 4, με 2 θα έρθουν στην παρουσίαση, έτσι. Με τα 2 άτομα εσείς μπορείτε να προλάβετε να μιλήσετε μετά και να κάνετε εγγραφή και μπορεί και πληρωμή. Η γνώση σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Για να έχετε γνώση για την εταιρεία πρέπει απλά να διαβάζετε μέσα στο back office σας ή στο site σας ή στο site της εταιρείας που έχει και ελληνική γλώσσα και να μάθετε πληροφορίες για την εταιρεία. Πρέπει να ξέρουμε επίσης να απαντάμε σε πιο κοινές αντιρρήσεις, ότι αυτό είναι, όπως εδώ, αυτό είναι πυραμίδα, η γυναίκα μου δεν θέλει, δεν έχω λεφτά, ή και άλλες συντηρήσεις υπάρχει, να σκεφτώ αύριο, ή να κάνω, δηλαδή όλες αυτές τις συντηρήσεις, επειδή σήμερα ήδη αργήσαμε, δεν θα το πω, έχω μιλήσει προηγούμενη Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη να σας πω πώς απαντάμε σε αυτές τις συντηρήσεις. Και μη φοβάστε τις συντηρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε ατόμου έχει στην ενδιαφέροντά του για την επιχείρηση. Όταν έχει άνθρωπος αντίρρηση, σημαίνει ότι αυτό ενδιαφέρεται, απλά φοβάται. Πρέπει να απαντήσει στις αντιρρήσεις του.
Πρέπει να κάνετε περισσότερες ερωτήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τεχνική βέβαια με φραυλίνο για να βλέπετε τι πρόβλημα έχει, πού φοβάται. Αυτός εκεί να βγάλει όλα τι φόβο έχει. Έτσι. Και τότε θα μπορείτε να τον κλείσετε σαν επενδυτή. Και πώς να φτιάξουμε την ομάδα μας. Βάφος έναντι πλάτος. Δηλαδή, στο δεξί εικονίτσα, όταν βάζουμε στην πρώτη γραμμή όλους, κάνουμε δηλαδή επενδυτές και δεν βοηθάμε σε κανένα, το κάναμε επενδυτή, το σταματάμε, επενδύ. Δεν γίνεται έτσι ομάδα, δεν γίνεται έτσι επιχείρηση. Μόλις να τελειώσουν να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι, εδώ και όλα θα σταματήσει. Πρέπει να εξηγήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι και αυτοί μπορούν να έχουν εισόδημα τώρα. Να μην περιμένουν πότε η εταιρεία να βγει στο χρηματιστήριο όταν αρχίζουν μερίδια και πρώτα χρόνια δεν θα έχουμε μεγάλα, είναι μικρά. Πρέπει να το εξηγήσετε και τώρα που θα βρείτε εσείς να φέρετε ανθρώπους, να βοηθήσετε στους άλλους να έχουν εισόδημα στο μέλλον. Τώρα εσείς θα έχετε από τώρα εισόδημα. Έτσι, και έτσι να επιλέξετε, όχι να επιλέξετε, αυτοί που θα επιθυμήσουν να γίνουν συνεργάτες, τώρα κοιτάξτε εικονίτσα αριστερά, θα βοηθήσετε στο καθένα να χτίσει μία ομάδα, να δουλέψετε με την ομάδα του στο βάφος τουλάχιστον τρεις γραμμές, θα βοηθήσετε και τον πρώτο να κάνει το ίδιο με την ομάδα σας, με την ομάδα του, έτσι. Να ξέρει να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει σπόνσορας και να μάθει τους υπόλοιπους στο βάφος να κάνουν το ίδιο. Τότε θα έχουμε μεγάλο business, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλη επιχείρηση. Και τώρα να πούμε τέσσερα βήματα του συστήματος επανάληψης. Δηλαδή, εμείς είπαμε πριν τι πρέπει να ξέρει σπόνσορας, τι πρέπει να κάνει κάθε σπόνσορας και τώρα βήματα επανάληψης που κάνει ο σπόνσορας με κάθε πελάτη. Από τη λίστα επαφών έχουμε κάνει 100 περίπου ανθρώπους ή 200 ανθρώπους στη λίστα επαφών και αυτή τη σειρά πρέπει να κάνετε με το καθένα. Και συνέχεια μεγαλώνουμε τη λίστα επαφών για να έχουμε συνέχεια με ποιον να δουλεύουμε. Μετά, το πρώτο, κάνουμε τηλεφώνημα και πρόσκληση στη παρουσίαση. Στο δεύτερο βήμα, πριν από την παρουσίαση, καλά να τηλεφωνήσετε, να θυμίσετε ότι έχει παρουσίαση σήμερα, τάδε ώρα, βγες το εσύ και μετά από την παρουσίαση να σε πάρω τηλέφωνο, το λέμε αυτό. Αυτό βοηθάει στον άνθρωπο να τελειώσει την παρουσίαση, να μην κλείσει νωρίτερα, γιατί να το πείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Μετά από την παρουσίαση, τηλεφώνημα στο τρίτο βήμα και απαντήσεις σε ερωτήσεις και αυτές οι δουλειές που κάναμε εκεί, είπαμε, δηλαδή τεχνική βιομηχανία φραγλίνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, όλα αυτά που είχαμε πριν, εδώ μέσα. Μετά από τις απαντήσεις, συγγραφή και επιλογή πακέτου κλπ. Και στο τέταρτο βήμα, συνέχεια υποστήριξη. Ή αυτός γίνεται συνεργάτης, τον υποστηρίζουμε, βοηθάμε, μαθαίνουμε να χτίσει αυτός την ομάδα. Αν είναι επενδυτές, πάλι δίνουμε πληροφορίες για νέους εκτόσεις και λοιπά και συνέχεια και λέμε μήπως θέλει να γίνει συνεργάτης, δηλαδή και μετά στο τέταρτο βήμα υποστήριξη. Βάζουμε και βέβαια στο κάποιο chat, όποιος σας έχω πει, έχουμε στο Viber, WhatsApp και Skype μια ελληνική γλώσσα, συγγνώμη, και με Ρώσικη Viber και Skype. Αυτά. Αυτό το κύκλο κάνουμε με όλους ανθρώπους. Προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Όταν κάνουμε αυτό κάθε μέρα, καλύτερα κάθε μέρα,
Προχωράμε, προχωράμε για πιο γρήγορα και ανεβαίνουμε όπως δείχνει εδώ η γραμμή, ανεβαίνουμε πιο ψηλά και πιο ψηλά. Αυτό είναι και όλα. Δεν είναι και δύσκολα. Όταν θα κάνει τη συνέχεια να σας φανεί αυτό κάτι που είναι πολύ εύκολα. Και τελειώνουμε με τα λόγια «You win the war wins», δηλαδή εσύ κερδίζεις και όλοι θα κερδίσουν. Όταν κερδίζεις εσύ και όλος ο κόσμος θα κερδίσει. Σε εμάς εδώ και τέτοια σημασία όλος ο κόσμος θα κερδίσει, γιατί θα έχει τέτοιο οικολογικό σύστημα μεταφορών που μετά όλοι οι άνθρωποι να θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε παρακαλώ εδώ στο chat. Γράψτε στο chat, εγώ να σταματήσω την εγγραφή.